Με γεμάτες τις κλίνες μεθπέδων στην περιφέρεια και μεγάλη πληρότητα στο λεκανοπέδιο, το Εθνικό Σύστημα Υγείας βρίσκεται ξανά σε τροχιά πίεσης εξαιτίας των αναπνευστικών ιώσεων και της γρήπης. Για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα, το Υπουργείο Υγείας επεξεργάζεται ένα σχέδιο ανάπτυξης κλινών σε νοσοκομεία που όμως ήδη διαθέτουν μονάδες εντατικής θεραπείας για παιδιά. Είμαστε σε μια δύσκολη κατάσταση. Είναι πλήρης η μονάδα. Προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό, έτσι ώστε να καταλήξουν στο περιβάλλον της μονάδας αυτά που πραγματικά το χρειάζονται. Κατειλημμένες και οι 8 κλίνες στη μεθπέδων εδώ στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης, με τους γιατρούς να σημειώνουν πως η κατάσταση προς το παρόν είναι διαχειρίσιμη. Με την κατάσταση στα νοσοκομεία να είναι στο κόκκινο και τα ράτζα να έχουν βγει στους διαδρόμους, αρνητικές είναι και οι προβλέψεις των ειδικών για τα κρούσματα γρήπης, ιώσεων και κορονοϊού το επόμενο διάστημα. Επειδή ράτζα κατά τη διάρκεια της εφημερίας κάθε νοσοκομείο μπορεί να αναπτύξει. Το θέμα είναι όταν τελειώνει η εφημερία, αυτός ο κόσμος να πηγαίνει πια σε κανονικές κλίνες. Θα πάμε λοιπόν γύρω στις 300 με 350.000 γρήπες την εβδομάδα, άλλους τόσους κορονοϊούς και λίγο λιγότερες άλλες ιώσεις. Γύρω στις 500 με 600.000 κρούσματα. Με τη γρήπη αυτή τη στιγμή να πρωταγωνιστεί και να ακολουθούν οι λοιμώξεις του αναπνευστικού που προσβάλλουν περισσότερο τα παιδιά. Γυρίσαμε στις εποχές του 17, του 18, του 15, του 16. Σας θυμίζω το 2015-2016 πεθάναν στην Ελλάδα 195 άνθρωποι από γρήπη. Δεν θέλουμε να φτάσουμε σε αυτό το σημείο, αλλά γρήπη υπήρχε. Την ίδια ώρα ο αγώνας δρόμου για φάρμακα συνεχίζεται με τους γονείς να αναζητούν το σκεύασμα που χρειάζονται και τους φαρμακοποιούς να δηλώνουν ότι ακόμα δεν έχει αρχίσει να ομαλοποιείται η κατάσταση. Ο ΕΟΦ έδωσε τη λίστα με τα εναλλακτικά σκευάσματα που μπορούν να προμηθευτούν οι πολίτες. Ωστόσο, οι φαρμακοποιοί λένε ότι υπάρχει πρόβλημα και σε πολλά γενώσιμα.